του! Μια εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Γεώργιου Γρίβα και η οποία κρατήθηκε μέσα σε κόσμια πλαίσια μέχρι την ώρα που στο χώρο έφτασαν οργανωμένα σύνολα με κυρίως νεαρά πρόσωπα. Κάπου εκεί τα πνεύματα οξύνθηκαν μέσα και έξω από τη Βουλή λόγω των υβριστικών συρθημάτων εναντίον βουλευτών που στήριξαν την περασμένη Παρασκευή το ψήφισμα με το οποίο κρίθηκε ο διγενής ως ανάξιος κάθε τιμής για την πατρίδα. Δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτά γίνονταν και πριν το 1974 και γι' αυτόν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Η Αλεξάνδρα Τθαλίδου, η οποία ξυβρίστηκε από τους διαδηλωτές, αλλά και άλλοι βουλευτές, τα έβαλαν με το ΕΛΑΜ και τον Ανδρέα Θεμιστοκλέους, οι οποίοι πήγαν για να χαιρετήσουν τους διαδηλωτές. Μέχρι τη στιγμή που αποχώρησα από τη συγκέντρωση, ούτε επεισόδιο έγινε, ούτε βία ασκήθηκε. Μην ξεχνούμε ποιος το ξεκίνησε αυτόν πριν λίγες μέρες. Και ακόμα τα το εμπνεύστηκαν, το κατέθεσαν και το υπερψήφισαν. Έντον ήταν από την πρώτη στιγμή καταδίκη για τόσα ακούστηκαν έξω από τη Βουλή κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι ύβρις και οι προσβλητικοί χαρακτηρισμοί απέναντι σε βουλευτές και βουλεύτριες αποτελούν μέγιστη προσβολή για την ίδια τη δημοκρατία. Ανάλογες ακραίες συμπεριφορές ούτε επιτρέπονται ούτε συμβάλλουν στην ενότητα και ομοψυχία που επιβάλλεται να επικρατεί σε μια υποκατοχή χώρα. Την ώρα που έξω από τη Βουλή η διαδήλωση συνεχιζόταν, μέσα σε αυτή τα κόμματα καταδίκαζαν τα διαδραματιζόμενα. Δείχνουν που ευρισκόμαστε και γιατί ευρισκόμαστε σε ένα σημείο να φωνάζουν έξω από τη Βουλή διαδηλωτές ΕΟΚΑ ΒΙΤΑ ξαναχτύπα. Το τελευταίο που χρειάζεται είναι εθνική διχόνοια. Αυτόν τον κοινοβουλίο, εάν θέλει να τιμήσει τη δημοκρατία, πρέπει να σταματήσει να ασχολείται με αυτούς όλους έξω. Την πατρίδα, αν θέλουμε να την υπηρετήσουμε, οφείλουμε να τερματίσουμε τέτοιου είδους νοοτροπίες. Επί της ουσίας η εκδήλωση άρχισε με καταδίκη του ψηφίσματος της Βουλής και κάλεσμα από το Ίδρυμα Γεώργιου Γρίβα προς όλα τα οργανωμένα σύνολα της ΙΟΚΑ, ώστε να μην επιτρέψουν ξανά σε εθνικά μνημόσυνα την είσοδο βουλευτών που στήριξαν το ψήφισμα κατά του διγενή. Η αστυνομία από την πλευρά της είχε φροντίσει τη φρούρηση περιμετρικά της Βουλής, τείνοντας και κλειδώματα και έχοντας παραταγμένους δεκάδες αστυνομικούς, ανάμεσα στους οποίους και μέλη της αντιοχλαγωγικής ομάδας. Την ώρα που μέσα στη Βουλή η πλειοψηφία των κομμάτων αποφάσιζε να δεσμεύσει και όχι να αποκόψει τα κονδύλια τα οποία μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο για δραστηριότητες μνημόσυνα, εκδηλώσεις, ανέγερση και σύντηρηση μνημείων και ξεναγήσεις σχετικά με το διγενή. Θα είμαστε εδώ να ξεσταυρώσουμε, να αποδεσμεύσουμε δηλαδή κάθε άλλο κοντήλι που δυστυχώς η πλειοψηφία εδώ επιλέγει να σταυρώσει και δεν αφορά το Γεώργιο Γρίβα.